Γεια σας. Είμαι η Αφροδίτη Τζίφα, είμαι Διευθύντρια του Παιδοκαρδιολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Μητέρα. Βρισκόμαστε εδώ στην κλινική σήμερα. Είναι η μέρα, η Παγκόσμια Μέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών και είμαστε σήμερα μαζί σας για να συζητήσουμε σε αλληλεπίδραση μαζί σας για τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Είμαστε εδώ για να είμαστε διάθεσή σας για να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε σχετικά με τις συγγενείς καρδιοπάθειες και την παιδική καρδιά. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι στα αλήθεια η πιο συχνή δυσπλασία που μπορεί να ανακαλύψουμε σε ένα μωρό όταν γεννιέται, πιο συχνή από άλλα όργανα. Και γι' αυτό πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε κάποιους ελέγχους πριν φύγουν τα παιδιά από το μαιευτήριο, όταν ακουστεί για παράδειγμα ένα καρδιακό φύσημα από τους παιδιάτρους. Ένα ποσοστό περίπου 8 στα 1000 παιδιά θα βρεθούν να έχουν συγγενή καρδιοπάθεια όταν γεννηθούν. Όχι όμως ότι είναι πάντα αυτό κάτι σημαντικό για αυτά. Είναι πολλές καρδιοπάθειες που είναι απλές και που μπορεί να διορθωθούν από μόνες τους τους πρώτους μήνες ζωής ή τα πρώτα χρόνια ζωής, όπως μία μικρή επικοινωνία στην καρδούλα, μία μεσοκολπική επικοινωνία, μία μεσοκοιλιακή επικοινωνία. Άλλες φορές όμως χρειάζεται εμείς να βοηθήσουμε το παιδί, άλλοτε με φαρμακευτική αγωγή και άλλοτε με κάποιες παρεμβάσεις, είτε με καθετηριασμό καρδιάς, είτε με ένα χειρουργείο καρδιάς, ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε για πάντα την καρδιά του παιδιού. Στις συγγενείς καρδιοπάθειες, πολλές φορές ερωτώμεθα εάν υπάρχει κάποια κληρονομικότητα και γιατί αυτές συνέβησαν, ποια είναι τα αίτια της συγγενούς καρδιοπάθειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια συγγενής καρδιοπάθεια, όπως και άλλες συγγενείς δυσπλασίες των οργάνων του παιδιού, συμβαίνουν τυχαία. Το λέμε ιατρικώς de novo, δηλαδή δεν υπάρχει προηγούμενα στην οικογένεια κάποιο γονίδιο που να περαστεί στο παιδί και να εκδηλωθεί αυτή η καρδιοπάθεια. Αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ συχνή από τις μητέρες, οι οποίες συχνά αισθάνονται ενδεχομένως κάποια ενοχή ότι αυτές πέρασαν το πρόβλημα στο παιδί. Υπάρχουν όμως και άλλοτε περιπτώσεις όπου όντως υπάρχει κάποιο γονίδιο στο DNA των γονέων και δεν είναι μια καινούρια μετάλλαξη, αλλά είναι μια γονιδιακή μετάλλαξη, μια ύπαρξη κάποιου γονιδίου στο DNA των γονέων ή των προηγούμενων γενεών που θα περαστεί στο παιδί και έτσι θα εκδηλωθεί κάποιες φορές η συγγενής καρδιοπάθεια. Και βέβαια, όταν έχουμε συγγενή καρδιοπάθεια και πρώτο διαγιγνώσκουμε τα παιδιά, τότε πολλές φορές στη μονάδα νεογνών κάνουμε και άλλες εξετάσεις, όπως εξετάζουμε την κοιλιά τους, τους νεφρούς, εξετάζουμε τον εγκέφαλο του παιδιού και κάποιες φορές θα ζητήσουμε να κάνουμε και έναν καριότυπο ή πιο εξειδικευμένο έλεγχο για να βρούμε αν υπάρχει κάποιο ενδεχομένο σύνδρομο που συσχετίζεται. Βέβαια, τα σύνδρομα είναι σχετικά σπάνια, αλλά πάντα με τις συγγενείς ανομαλίες πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ενδεχομένως να κάνουμε και έναν γονιδιακό έλεγχο. Κυρία Τζίφα, υπάρχουν κάποια συμπτώματα που ανησυχούν ή πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς? Σε πρώτη φάση, ένα μωρό το οποίο βγαίνει από το μαιευτήριο και δεν έχει ανιχνευθεί κάτι από τους παιδιάτρους του μαιευτηρίου, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι υπάρχει μια σημαντική συγγενής καρδιοπάθεια, ειδικά τις πρώτες 40 μέρες ζωής, αυτό λέμε ο λαός μας όταν σαραντήσει το μωρό, μέχρι τότε βγαίνουν οι περισσότερες σημαντικές ανομαλίες, όχι μόνο της καρδιάς, αλλά και άλλα προβλήματα, μεταβολικά και άλλα. Άρα, εφόσον το παιδί τρώει καλά, παίρνει βάρος, δεν ακούγεται φύσημα και αναπτύσσεται καλά, ουσιαστικά ένας γονέας δεν χρειάζεται να ανησυχεί ιδιαιτέρως ότι το παιδί του μπορεί να κρύβει κάτι. Όμως, αν συμβαίνουν τα αντίθετα, δηλαδή ταχυπνοεί το παιδάκι όταν τρώει ή δεν παίρνει καλά βάρος και καθώς προχωράει το χρονικό διάστημα, εβδομάδες, αρχίζει ενδεχομένως να έχει μελανά χυλάκια κτλ., θα το δει και ο παιδίατρος, αλλά οι γονείς θα δουν ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί και θα παραπέμψουν, θα προσπαθήσουν να δουν τον παιδίατρό τους και ενδεχομένως αυτός να στείλει το παιδί για κάποιον καρδιολογικό έλεγχο. Το ασβέστομα στην καρδιά είναι συγγενή καρδιοπάθεια?
Όχι, όχι, δεν είναι. Πολλές φορές προγεννητικά ανοιχνεύεται κάτι το οποίο λέγεται golf ball, σαν μπαλίτσα του golf μέσα στην καρδιά, σε κάποια καρδιακή κοιλότητα, την αριστερή κοιλία συνήθως, η οποία ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτό ανησυχεί πάρα πολύ τις μητέρες. Μερικές φορές μας παραπέμπονται για να κάνουμε εμβριοκαρδιολογικό έλεγχο. Εδώ στο Μητέρα έχουμε μεγάλο τμήμα με 5 εμβριοκαρδιολόγους που μπορούν να δούνε τις εγγύους. Και μετά συνήθως μας ζητάτε να ξαναδούμε το μωρό όταν γεννηθεί, αλλά πραγματικά αυτό εξαφανίζεται μετά τη γέννηση, οπότε δεν είναι σύγκινης καρδιοπάθεια. Ο γυναικολόγος θα δώσει την κατάλληλη συμβουλευτική για τη γυναίκα, εάν αυτό υπάρχει, για το αν πρέπει να γίνει κάτι περαιτέρω. Τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια που θεραπεύονται μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή, και τι εννοούμε φυσιολογική ζωή? Βεβαίως, αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό είναι το όμορφο στη δουλειά μας, ότι ακόμα και όταν υπάρχει μια σχετικά σύμπλοκη καρδιοπάθεια, το σημαντικό είναι να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις, διακαθετηριακές και χειρουργικές από την αρχή της ζωής του παιδιού, ούτως ώστε όταν θα αρχίσει να περπατάει, να τρέχει, να μπορεί να παίξει, να πάει στο σχολείο, να κάνει αθλητικές δραστηριότητες. Και υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που έχουν χειρουργηθεί για συγγενή καρδιοπάθεια και κάνουν πρώτο αθλητισμό. Υπάρχει μάλιστα και ένας Ολυμπιονίκης ο οποίος είχε συγγενή καρδιοπάθεια. Εν τούτης, δεν είναι το σύνηθες τα παιδιά μας να κάνουν πρώτο αθλητισμό, αλλά βεβαίως κάνουν αθλητισμό και συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σχολείου και μετά στην ενήλικο ζωή, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ημών. Μας ρωτούν αν μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα στην καρδιά και να το ανακαλύψει στην παιδική, εφηβική ή ακόμα και στην ενήλικη ζωή του. Ναι, εννοείται. Όσο πιο σημαντικό είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο νωρίς το βρίσκουμε στην παιδική ηλικία. Έτσι, στην νεογνική ή βρεφική ηλικία είναι τα πολύ σοβαρά που αμέσως βγαίνουν στην επιφάνεια. Μετά, η επόμενη περίοδος που μπορεί να ανακαλύψουμε κάποια καρδιοπάθεια είναι όταν ξεκινάνε το σχολείο, κάπου στο δημοτικό, που μπορεί ο γυμναστής να πει: ξέρετε, το παιδί σας κουράζεται πιο πολύ από τα άλλα, ή και το ίδιο το παιδάκι να πει ότι λαχανιάζω πιο εύκολα από τα άλλα. Και αφού ο παιδίατρος διερευνήσει ότι δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, αναιμία, θηριωδιοπάθεια κτλ., να μας παραπέμψει ένα παιδί να το εξετάσουμε, γιατί δεν ακούγονται σε όλα τα παιδιά τα φυσήματα. Υπάρχουν κάποιες καρδιοπάθειες που δεν μπορούν να ανιχνευθούν από τον παιδίατρο με το ακουστικό. Και βεβαίως υπάρχουν καρδιοπάθειες που ανακαλύπτονται στην ενήλικο ζωή, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλος κλάδος με τον οποίο ασχολούμαστε εδώ στο Μητέρα. Υπάρχει μια κλινική εδώ και συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων. Είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα, η ίδια ομάδα που παρακολουθούμε τα παιδιά και τους ενήλικες. Διότι οι ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια είναι ένας ειδικός πληθυσμός, για τον οποίο ξέρουν περισσότερα οι παιδοκαρδιολόγοι, γιατί εκεί ανιχνεύονται και πιο συχνά αυτές οι καρδιοπάθειες. Και αυτοί οι ενήλικες μπορεί να διαπιστωθούν ότι κάτι τρέχει διαφορετικό από έναν καρδιολόγο ενηλίκων και να μας τον παραπέψουν. Και για παράδειγμα μια μεγάλη μεσοκολπική επικοινωνία, που είναι μια τρύπα στην καρδιά, ή κάποιες φλέβες να πηγαίνουν ανώμαλα του σώματος, και μας το παραπέμψουν για να κάνουμε διερεύνηση. Εδώ στο Μητέρα υπάρχει μεγάλο τμήμα απεικονιστικό και μαγνητικού τομογράφου, αξονικού τομογράφου φυσικά. Κάνουμε καθετηριασμούς υπομαγνητική τομογραφία. Είμαστε το μόνο κέντρο στην Ελλάδα που κάνουμε αυτό. Κάνουμε έλεγχο για πνευμονική υπέρταση, και αυτό είναι όταν κάποιος έχει ανεβάσει πολύ ψηλή πίεση στα πνευμόνια από το χρόνιο πρόβλημα που είχε στην παιδική ηλικία και μόλις ανακαλύφθηκε, και μπορεί αυτό να έχει δημιουργήσει κάποια επιπλοκή στους πνεύμονες, γιατί η καρδιά και οι πνεύμονες δουλεύουν αλληλένδετα. Άρα χρειάζεται εξαιρετική διερεύνηση από μια ομάδα γιατρών, οι οποίοι δεν είναι μόνο παιδοκαρδιολόγοι, αλλά ασχολούνται ειδικά με τις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, είναι απεικονιστές, είναι καθετηριαστές, και όλοι μαζί με διεπιστημονικά συμβούλια διερευνούμε και μετά αντιμετωπίζουμε με τον καταλληλότερο τρόπο τον κάθε ασθενή. Έχουμε ένα ερώτημα για το πόσο συχνά χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση ένα περιστατικό που είναι μεσοκοιλιακή επικοινωνία, που δεν χρειάζεται χειρουργείο, αλλά δεν έκλεισε ποτέ εντελώς.
Κοιτάξτε, αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν δεν είναι μια ερώτηση που μπορείς να δώσεις μια κατάλληλη απάντηση, γιατί έχει να κάνει με το πού βρίσκεται η μεσοκοιλιακή επικοινωνία, τι μέγεθος έχει, τι ροή έχει, αν φορτώνει με όγκο την καρδιά, πόσο ετών είναι ο ασθενής, είναι βρέφος, είναι παιδί, είναι ενήλικας. Συνήθως οι μεσοκοιλιακές επικοινωνίες που εμείς τις αφήνουμε και συνήθως παρακολουθούνται, μπορεί να καταλήξουν να τις βλέπουμε κάθε ένα με 2 χρόνια αναλόγως της ηλικίας. Δηλαδή, άμα είναι ένα παιδί στην ανάπτυξη, καταλαβαίνετε ότι το σώμα του παιδιού αναπτύσσεται γρήγορα και συνήθως το βλέπουμε λίγο πιο συχνά. Τα βρέφη πολύ συχνά, τα παιδιά του σχολείου κάθε ένα χρόνο συνήθως, γενικότερα για αυτά τα πράγματα που παρακολουθούμε, τους ενήλικες μπορεί να τους βλέπουμε και κάθε 2 ή 3 χρόνια, έτσι, όταν έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα κάνουμε κάτι μαζί τους. Επί της αρχής όμως να μας πείτε λίγο πώς δημιουργούνται οι συγγενείς καρδιοπάθειες. Είναι πολύ πολύπλοκο το φάσμα των συγγενών καρδιοπαθειών και τα αίτια που τους προκαλούν. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε πολυπαραγωγικό. Είναι η γενετική, που όπως σας είπα έχει να κάνει με τα γονίδια, που είτε έγινε κάποια μετάλλαξη τυχαία τώρα, ένα τυχαίο σφάλμα στην οργανογένεση, είτε υπάρχει ένα γονίδιο στην οικογένεια το οποίο τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Αυτό είναι η γενετική. Είναι η επιγενετική, δηλαδή η επίδραση του περιβάλλοντος στο γονιδίωμά μας και φυσικά τα φάρμακα που ενδεχομένως πήραμε στην εγκυμοσύνη ή άλλοι παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν κάποιο γονίδιο να βγει στην επιφάνεια, έτσι. Είναι επιβαρυντικοί παράγοντες, άρα γενετική και επιγενετική. Ποιες είναι οι εξελίξεις και αν υπάρχουν στις θεραπευτικές μεθόδους των συγγενών καρδιοπαθειών? Τα πράγματα στον τομέα μας ευτυχώς τρέχουν κάθε χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε αντί άλλων, ούτως ώστε να είναι λιγότερο το κόστος, το σωματικό και το ψυχολογικό στον ασθενή. Δηλαδή, παλιά κάναμε διαγνωστικούς καθετηριασμούς καρδιάς, σαν στεφανιογραφίες, το ξέρει ο κόσμος, για να δούμε ποια είναι η διάγνωση. Τώρα δεν κάνουμε διαγνωστικούς καθετηριασμούς, κάνουμε μια μαγνητική ή κάνουμε μια αξονική, έτσι, ή κάνουμε έναν καλύτερο υπέρηχο, δηλαδή κάνουμε ένα τρισδιάστατο υπερηχογράφημα και βλέπουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε 3D printing της καρδιάς, έτσι. Το 3D printing έχει μπει στη ζωή μας σε πολλά πράγματα, είναι και σε αυτό. Μπορεί να γίνει ακόμα και ολόγραμμα μιας καρδιάς, αφού έχουμε κάνει μαγνητική ή αξονική, να δημιουργηθούν ολογράμματα τα οποία να τα δει ένας καρδιοχειρουργός. Μετά, οι καρδιοχειρουργοί στις μέρες μας, αντί να κάνουν 2 ή 3 χειρουργία για να αποκαταστήσουν την καρδιοπάθεια, κάνουν ένα συνδυαστικό χειρουργείο, ούτως ώστε ο ασθενής να μην υποβάλλεται σε σημαντική ταλαιπωρία. Ή αντί να κάνουν 2 χειρουργεία, γίνεται στην αρχή ένας καθετηριασμός και μετά ένα χειρουργείο. Οπότε αυτό στο οποίο εμείς προσβλέπουμε είναι όσο λιγότερη ταλαιπωρία για ένα παιδί και έναν ενήλικα είναι εφικτό. Μπορείτε να μας πείτε τι περιλαμβάνει μια παιδοκαρδιολογική εξέταση και θα ρωτήσω κάθε πότε πρέπει να την κάνουμε και πόσο απαραίτητη εν τέλει είναι? Είναι σημαντικό τα παιδάκια τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο να κάνουν μια πρώτη εξέταση, ακόμα και αν ένας παιδίατρος δεν έχει ακούσει κάτι ή δεν έχει παρατηρήσει κάτι, διότι όπως σας είπα δεν ανιχνεύονται όλα με το ακουστικό. Εφόσον όμως ένα παιδάκι κάνει έναν πλήρη έλεγχο, που είναι κάνω καρδιογράφημα, κάνω καρδιολογική εξέταση, παιδοκαρδιολογική εξέταση, παίρνω ένα πολύ καλό οικογενειακό ιστορικό αλλά και ατομικό ιστορικό για το παιδάκι, μετά κάνουμε ένα τρίπλεξ καρδιάς, βλέπουμε λοιπόν ότι η ανατομία και η ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς από το καρδιογράφημα είναι φυσιολογικά και εκεί σταματάμε. Αυτό λοιπόν όταν αποδειχθεί ότι είναι φυσιολογικό, ουσιαστικά και για τα παιδάκια λέμε ότι μπορούν να κάνουν ένα check-up κάθε 5 χρόνια, όπως και εμείς οι ενήλικες, οι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί. Και φυσικά τα παιδάκια γυμνάζονται επίσης, εκτός εάν κάτι συμβεί στη ζωή του παιδιού που ο παιδίατρος θα υποδείξει να κάνει έλεγχο νωρίτερα από αυτήν την πενταετία. Θα μεταφέρω ένα μήνυμα. Αναφέρουν αν μπορείτε να δώσετε κάποιες πληροφορίες για τρίπτυχη βαλβίδα με ελαφριά συγκόλληση που λειτουργεί σαν δίπτυχη. Τι εξέλιξη θα μπορούσε αυτό να έχει?
Η δίπτυχη βαλβίδα, ακόμα και αν είναι λειτουργικά δίπτυχη, δηλαδή να υπάρχουν τρεις γλοχίνες στη βαλβίδα και οι δύο γλοχίνες να είναι κολλημένες μεταξύ τους, είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Το βρίσκουμε σε 2% του πληθυσμού. Σε ένα σχολείο με 1000 παιδιά, τα 20 θα έχουν αυτή τη δίπτυχη βαλβίδα. Τώρα το ξέρουν, δεν το ξέρουν, πάντως θα το έχουν. Άρα, καταρχήν είναι κάτι το οποίο δεν μας τρομάζει. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πώς λειτουργεί αυτή η βαλβίδα. Δεν είναι το πώς, αν είναι κολλημένες οι γλοχίνες, αλλά αν έχει στένωση ή αν έχει διαρροή η βαλβίδα αυτή, αν έχει ανεπάρκεια ή διαφυγή, είναι αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Εφόσον η βαλβίδα είναι λειτουργικά φυσιολογική, τα παιδιά απλώς παρακολουθούνται τόσο για τη βαλβίδα, για τη λειτουργία αυτής, όσο και για το αγγείο από πάνω, την ανιούσα ορτή, που κάποιες φορές μπορεί να είναι λίγο διατεταμένη λόγω της δίπτυχης βαλβίδας. Άρα, εφόσον είναι λειτουργικά φυσιολογική, χωρίς στένωση, χωρίς ανεπάρκεια, τα παιδάκια αυτά τα θεωρούμε φυσιολογικά, κάνουν αθλήματα και τα βλέπουμε κάθε 1 με 2 χρόνια. Μας ρωτούν αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για πρόληψη. Δεν ξέρω αν εννοούμε στο κομμάτι, στο πλαίσιο της εγκυμοσύνης ή μετά τη γέννηση του μωρού. Είναι πολύ κοινό στις μέρες μας να κάνουμε εμβριοκαρδιολογικό έλεγχο, όπως σας είπα εδώ στο Μητέρα. Πολλοί γυναικολόγοι αποφασίζουν κάποια στιγμή στο β' επίπεδου να δούμε και εμείς για τον α ή β' λόγο την καρδιά του εμβρίου ως ειδικοί παιδοκαρδιολόγοι. Αυτό είναι μία μορφή πρόληψης, προγεννητικής πρόληψης, με την οποία εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Είναι εύκολα προσβάσιμο, μπορεί να το κάνει κάθε γυναίκα. Από εκεί και πέρα, στο Μητέρα, υπάρχει μία δυνατότητα για το μωρό πριν πάει στο σπίτι του να κάνει κάποιον προληπτικό έλεγχο, όχι μόνο της καρδιάς, τα αυτάκια του, τα ματάκια του, τα ισχύα του, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά το παιδί πάει σπίτι. Εάν αυτά δεν έχουν γίνει, είτε προγεννητικά, είτε μετά τη γέννηση στο μαιευτήριο, ο παιδίατρος θα υποδείξει πότε θα κάνει το παιδάκι τον πρώτο καρδιολογικό του έλεγχο και σίγουρα πριν ξεκινήσει τα αθλήματα στο σχολείο, πριν την πρώτη δημοτικού, καλό θα ήταν να γίνει ένας πλήρης καρδιολογικός έλεγχος. Κυρία Τζίφα, μπορούμε λίγο να επιμείνουμε στο φύσιμα, να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το φύσιμα και ποια, αν υπάρχουν αθώα. Ναι. Ο κόσμος όταν ακούει φύσιμα νομίζουν ότι είναι πρόβλημα. Το φύσιμα είναι ο ήχος της καρδιάς. Ουσιαστικά όπως βάζουμε τα ακουστικά μας στη κοιλιά και ακούμε εντερικούς ήχους, έτσι βάζουμε τα ακουστικά μας στο θώρακα και κάποιες φορές θα ακούσουμε την αντλία της καρδιάς, θα ακούσουμε τη ροή να περνάει μέσα από τις βαλβίδες και τα αγγεία. Και αυτό λέγεται λειτουργικό φύσιμα. Είναι αθώο φύσιμα. Και εμείς οι καρδιολόγοι και οι παιδίατροι ξέρουμε πως μπορεί να αλλάξει με τη θέση του παιδιού κτλ. Άρα το φύσιμα είναι ήχος, δεν είναι παθολογία, δεν είναι διάγνωση. Όμως, όταν η ροή του αίματος περάσει μέσα από παθολογικές βαλβίδες, μέσα από παθολογικά αγγεία, μέσα από τρυπούλες στην καρδιά, αυτός ο ήχος που τον λέμε φύσιμα θα αλλάξει χρειά. Και αυτό λοιπόν είναι το παθολογικό φύσιμα. Και όταν το ακουστικό μας, όταν τα αυτιά μας είναι εκπαιδευμένα πολύ, μπορεί μόνο με το ακουστικό να πούμε «Α, αυτό το παιδί έχει στένωση στην πνευμονική βαλβίδα» ή «Αυτό το παιδί έχει μεσοκοιλιακή επικοινωνία». Άρα τα φυσίματα είναι στην πλειονότητά τους αθώα, έτσι είναι ο ήχος της λειτουργίας της καρδιάς, αλλά τα φυσίματα με παθολογική χρειά χρειάζονται διερεύνηση. Να θέσω την τελευταία για σήμερα ερώτηση και είναι αν μπορούν όλες οι παθήσεις να διαγνωστούν εμβρικά. Δεν μπορούν όλες οι παθήσεις να διαγνωστούν εμβρικά, στα σίγουρα όχι. Στην Ελλάδα έχουμε ρεκόρ διάγνωσης προγεννητικά, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Οι σύμπλοκες καρδιοπάθειες στην Ελλάδα διαγνώσκονται σε περίπου 80-85%. Ενώ στην Αγγλία όπου δούλευα διαγνώσκονταν οι σύμπλοκες σε περίπου 55%. Αυτό έχει να κάνει με την προσβασιμότητα της κάθε εγγύου στο ειδικό κέντρο. Έτσι. Αυτό ήταν, όχι ότι στην Αγγλία είναι χειρότεροι γιατροί, αλλά δεν υπήρχε αυτή η ευκολία όπου εδώ ο γυναικολόγος θα πει «Κυρία Τζίφα, δείτε λίγο την καρδιά του εμβρίου». Έτσι. Στις πιο απλές όμως καρδιοπάθειες ή σε καρδιοπάθειες οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε βάθος χρόνου, έτσι, δεν γίνονται όλα από την κύηση, μπορεί κάτι να εξελιχθεί, μια βαλβιδική στένωση να εξελιχθεί αφού γεννηθεί το μωρό. Άρα εκεί το ποσοστό διάγνωσης είναι γύρω στο 50-55%, μπορεί και κάποιες φορές κατά περίπτωση χαμηλότερο, άρα φυσικά δεν μπορούμε να τα δούμε όλα προγεννητικά.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζίφα. Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας εδώ στην κλινική του Μητέρα. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να μας ρωτήσετε. Αλλιώς, σας ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά να είμαστε μαζί σας και είμαστε στη διάθεσή σας, το τμήμα, για οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε.